σύρεται σε μια πολιτική χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει, κύριε Κατσαβέλη, ελληνική, ανεξάρτητη ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό το λέμε εδώ και χρόνια. Τα τελευταία χρόνια βέβαια η κατάσταση έχει χειροτερέψει και εξαιτίας της ανάδυσης του κεφαλαιόδους ζητήματος των ενεργειακών κοιτασμάτων και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, τα οποία βέβαια κανένας Έλληνας πολιτικός δεν τολμάει να τα δείξει τουλάχιστον μέχρι σήμερα, εκτός βέβαια ίσως ο αγαπητός φίλος ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που το έχει κάνει και στο παρελθόν αυτό βέβαια, και εξαιτίας βέβαια όλων αυτών των καινούργιων θεμάτων που έχουν αναλυθεί, δυστυχώς η ελληνική εξωτερική πολιτική ακολουθεί εντολές έξωθε και δεν ασκεί εθνική εξωτερική πολιτική. Εδώ και χρόνια είχα πει ότι το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής, το οποίο είναι σφικοφωλιά της τουρκικής προπαγάνδας, υπονομεύει την ελληνική εθνική κυριαρχία στην περιοχή, θα έπρεπε να είχε καταργηθεί με μία και μόνο απλή κίνηση. Το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής είναι το αντίστοιχο του ελληνικού προξενείου της Αδριανούπολης, το οποίο δεν παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο. Θα μπορούσε με μία κίνηση η ελληνική κυβέρνηση να το καταργήσει και αυτομάτως οι Τούρκοι θα αναγκάζονταν να τα μαζέψουν και να φύγουν από την Κομωτινή. Δυστυχώς καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει πράξει αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχε κάνει. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει ο Νίκος. Να προσθέσω μόνο δύο στοιχεία του ρεπορτάζ και τα λέω με πάσα ευθύνη προλεγωμένων. Σήμερα οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες στην πατρίδα μας αλωνίζουν χωρίς ουδείς εκ του ελληνικού κράτους να γνωρίζει τη δράση τους. Τελεία. Να σας πω ότι μεθαύριο έρχονται στην Κομωτινή και την Ξάνθη 70 πούλμαν από την Τουρκία με διήμερες βίζες. Έχουν ήδη πάρει άδειες και έχουν επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών και έχουν δοθεί άδειες. Για πες αυτό, για να έχουν 70 πούλμαν από την Τουρκία για να κάνουν αυτό που είπε ο Νίκος σε μέγεθος. Πανηγύρι, γιορτή. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Τουριστικές βίζες έχουν δοθεί άδειες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το δυστύχημα είναι. Μεγάλη πιέστα. Αυτό που είπε ο Νίκος είναι απόλυτα σωστό. Το δυστύχημα είναι. Μεγάλη και θέμα. Για τον Τσαβούσο. Τον Τσαβούσο. Ναι, άλλο αυτοί που είναι εδώ και άλλο να μας έρθουν και οι Σαββατοκύριακοι. Βεβαίως. Εσύ δεν μπορεί να πα σε μια ομιλία στην Ελλάδα. Εγώ λέω τώρα την πληροφορία που μας λες. Εδώ είναι σημαντική. Αυτό που προκύπτει. Αυτό που προκύπτει λοιπόν είναι αρκετά σύντομα. Για τους Τούρκους τα σύνορα είναι ανοιχτά και για την αριστερά οι δρόμοι είναι πάντα ανοιχτοί στην Ελλάδα. Τα εμπορικά δεν είναι. Αυτό που προκύπτει ως επικίνδυνο είναι ότι όταν έχουμε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων και μιλάνε για τουρκική μειονότητα ή τουρκικά χωριά, μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και ακούει τον εθνικό ύμνο και να τριχιάζει, αυτούς πρέπει να τους θέσει persona non grata. Απαγορεύεται να ξαναέρθει στην Ελλάδα. Αντί αυτού, εμείς θα τους χειροκροτήσουμε και σας λέω απόψε ότι έχουν σταλεί προσκλήσεις σε όλη την δημοτική ελληνική αρχή της περιοχής, περιφερειάρχες, δημάρχους, Έλληνες, οι οποίοι θα παραστούν και θα χειροκροτούν τον υπουργό του Ισλαμοφασίστα Ερντογάν για αυτά που λέει χωρίς κανείς να αντιδράσει. Αυτό που είπε ο Νίκος για το προξενείο στην Κομωτινή, θα το δούμε να συμβεί μόνο εάν υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα το κάνει πάρκι, θα το ισοπεδώσει. Πολύ ωραία, είπε ο Νίκος. Κλείνεις το προξενείο σου, το δικό σου στην Τουρκία και κλείνεις και αυτό. Δεν τολμάει να το κάνει όμως ελληνική κυβέρνηση. Αυτό που θα κάνει μεθαύριο το Βρούσελο αυτό είναι μια υπεροχή επίδειξης κατ' εντολή της Γερμανίας. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, δεν έχουμε κυβέρνηση που υπερασπίζει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Αν αυτό δεν το αντιληφθούμε εμείς και δεν το μεταφέρουμε με παρησία σε αυτούς που μας ακούνε, θα συνεχίσουμε να σκύβουμε το κεφάλι δυστυχώς στο δούριο ύπο που είναι εντός Ελλάδος. Είπε ο Γιώργος κάτι και ο Γιώργος επίτρεψε μου να διαφωνήσω φυσικά. Βεβαίως και κοιτάμε τι κάνει ο εχθρός μας. Πρώτα τον εξολοθρεύουμε και βεβαίως κοιτάμε τι κάνει ο δούριος ύπος εντός της πατρίδας μας. Αυτό θα τον ανταμείψουμε έτσι όπως ανταμείφθηκε και ο Εφιάλτης ή πιο παλιότερα που πήρε τα 30 αργύρια κάπως και πρόδωσε τον Χριστό. Αυτό αφορά ένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του και που γίνεται σήμερα στην Λευκορωσία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όμως είναι να αντιμετωπίσουμε τον Τούρκο Ισλαμοφασίστα Ερντογάν με τον τρόπο που πρέπει.
Αργά ή γρήγορα, και κλείνω, Αντρέα μου, θα γίνει πόλεμος. Θα γίνει σύραξη. Ελλάδος-Τουρκίας. Γιατί δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Γιατί το λες έτσι. Γιατί κάποια στιγμή, Αντρέα μου, έτσι το λες, δύο ελληνικής άμυνας, θα υπάρχει κάποιος υπουργός που θα πιστέψει την πατρίδα του. Όχι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θέλω να μας πάρουν τη Θράκη. Θέλω να μικρύνουν την Ελλάδα. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Μόνο πρέπει να τους δούμε στην Ομόνια για να το καταλάβουμε. Και όσο είμαστε νέοι και μπορούμε και αντέχουμε, ας πάμε να παλέψουμε. Γίνεται διαφορετικά, Τριάντα. Νίκο Ζηλαδάκη, επειδή είπε και ο Άρης Πίνος, ανέφερες και εσύ την Λευκορωσία. Τώρα αυτό μπορούμε λίγο να ξεδιαλύνουμε εκεί το κουβάρι, τι γίνεται με τη Λευκορωσία, τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Κοιτάξτε, υπήρχε υπονόμευση του καθεστώτος. Αυτό είναι γνωστό από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Είχαμε πριν από λίγο καιρό απόπειρα δολοφονίας του κ. Λουκασέγκο εκεί πέρα. Βέβαια, το όλο ζήτημα δεν είναι η Λευκορωσία, αλλά είναι... Τέταρτη απόπειρα που γίνεται σε βάρος, η τέταρτη απόπειρα που γίνεται σε βάρος. Τέταρτη απόπειρα. Το όλο πρόβλημα δεν είναι ουσιαστικά η Λευκορωσία, είναι η Ρωσία, διότι τα μέλη εμέσως στρέφονται προς εκείνη την πλευρά και προσπαθούν να ακυρώσουν το προκεχωρημένο προπήγιο του Πούτι, το οποίο είναι η Λευκορωσία και είναι κατά κάποιο τρόπο ένα αγκάδι στην κεντρική Ευρώπη υπέρ της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το τι θα μπορέσουν να επιτύχουν, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όσον αφορά αυτά τα οποία είπε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Πίνος, να τονίσω ότι το Root Race, το γνωστό τουρκικό ερευνητικό σκάφος, ετοιμάζεται αυτές τις μέρες, έχουν δείξει και φωτογραφίες τα τουρκικά ΜΜΕ. Οι Τούρκοι περιμένουν κατά πάσα πιθανότητα τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσουν πάλι εκ νέου τις γνωστές προκλήσεις με τα δρομολόγια του Root Race μέσα σε περιοχές ελληνικής υφανοτρυπίδας. Αυτό προειδονίζεται και από τις φωτογραφίες και από τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου. Μάλιστα, να δούμε, θέλω για να μείνουμε και στο θέμα της Λευκορωσίας.